Ακριβώς, Ράνια. Να πούμε λοιπόν ότι οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας υπήρξαν και σχετικές εντολές και από τον Υπουργό τον κύριο Θεοδωρικάκο και από τον Υφυπουργό τον κύριο Οικονόμου. Ξεκίνησε ουσιαστικά λίγο καιρό μετά την κηδεία των τριών κοριτσιών και τις πρώτες αναφορές ιατρών, όπου πραγματικά σήμεραν συναγερμό ότι εδώ κάτι συμβαίνει, δεν εξηγείται. Ουσιαστικά, Ράνια, τα περιστατικά ήταν σε τρία παιδιά, τέσσερα. Δηλαδή, το ένα κορίτσι, η Τζορτζίνα, είχε υποστεί ανακοπή και τον Απρίλιο του 2021, που και αυτή δεν εξηγείται, τέσσερα δυσεξήγητα περιστατικά. Να πούμε ότι και τότε η Τζορτζίνα δεν της είχε δοθεί και ταμίν, είχε μπει για πρώτη φορά στο νοσοκομείο με κάποια προβλήματα, αδιάφορα με μικρά προβλήματα, πιθανόν γαστεντερικά, ούτε και αυτό επιβεβαιώθηκε, δεν της είχε χορηγηθεί κανένα φάρμακο και υπέστη ανακοπή. Ευνηδιαστικά, επαναλαμβάνω, τότε σε μονόκλινο δωμάτιο και υπό αυτές τις συνθήκες. Και αυτό λοιπόν συνδέεται, επιχειρείται να συνδεθεί, αν της είχε δοθεί και τότε και ταμίνη. Η έρευνα λοιπόν των αστυνομικών ήταν πυκνή του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, γίνονταν ενέργειες. Πρώτα εξετάστηκαν οι γιατροί από το Νάσιο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, επιβεβαιώθηκε ότι η Τζορτζίνα δεν είχε οποιοδήποτε πρόβλημα. Έγινε εξέταση στα δεδομένα των απεινιδωτών, του απεινιδωτή και, τα άλλα που παρακολουθούσαν την Τζορτζίνα, στα άλλα όργανα που παρακολουθούσαν την Τζορτζίνα δεν προέκυψε κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπήρξε η έρευνα στο παιδόν, ήρθαν τότε και τα αποτελέσματα τοξικολογικών εξετάσεων, παρακολουθεί το η μητέρα και συγγενής της, ήταν υποστενό αστυνομικό πλοίο. Θέλω να σε ρωτήσω και αυτό, Βασίλη, εκτός από τα πιο απτά, ας το πούμε έτσι, ευρήματα, προβλημάτιζε τους άνδρες του ανθρωποκτονιών και η εν συμπεριφορά της μητέρας. Είχαν παρακολουθήσει τις τηλεοπτικές συνεντεύξεις, χρησιμοποιούσαν όσα έλεγε για συγκριτικό στοιχείο, όμως συγκέντρωναν πληροφορίες από γιατρούς προκειμένου να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι γιατροί στο παιδόν, όπου εστιάστηκε η έρευνα της αστυνομίας, ανέφεραν και εκεί ότι ήταν περίεργη συμπεριφορά της, είχε ζητήσει μονόκλινο δωμάτιο, είχε αργήσει να καθυστερήσει να ειδοποιήσει τους γιατρούς και μετά από το πόρισμα τοξικολογικών και ιστοπαθολογικές έβγαλαν ότι δεν είχε κανένα παθολογικό πρόβλημα η άτυχη Τζορτζίνα. Προέκυψε ότι της είχε χορηγηθεί συγκεκριμένη ουσία η κεταμίνη, οπότε και αυτό άνοιξε διάπλατα τις έρευνες της ελληνικής αστυνομίας, εστίασαν στο να αποκλείσουν αν έχει δοθεί αυτή η ουσία από γιατρούς ή νοσηλευτές. Αποκλείστηκε αυτό και πλέον με την ισάτοπο και με τα άλλα δεδομένα και από τις καταθέσεις των ιατρών, περίπου 10 γιατροί από το παιδόν, από την νευρολογική κλινική, από την παιδιατρική, από την καρδιολογική, έδειξαν την κατεύθυνση. Θα ακολουθήσει σε δεύτερη φάση οι γιατροί της Πάτρας, αλλά πλέον νομίζω η εξέλιξη έχει δρομολογηθεί. Θα δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην εξέταση της κοπέλας, μήπως λυθεί ο γρίφος και από εκείνην των δύο άλλων παιδιών. Θα κάνω μια ερώτηση που προφανώς είναι... Δεν ξέρω αν μπορεί να απαντηθεί, δεν ξέρω αν ποτέ θα απαντηθεί, αλλά νομίζω ότι είναι στο μυαλό όλων, είναι στο μέσο νου αυτή την ώρα. Τι μπορεί να έκανε αυτήν τη γυναίκα να αφαιρέσει τη ζωή από το ένα της παιδί, όπως εκτιμούν αυτή τη στιγμή οι δικαιοσύνη και οι αστυνομικές αρχές, και να ψάξουν και τις άλλες δύο περιπτώσεις των άλλων δύο παιδιών? Δεν μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση ψυχιατρικού τύπου αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνεις, Ράνια. Συνεκτιμούν ότι τουλάχιστον 2-3 από αυτές τις ενέργειες έγιναν όταν υπήρχε συγκεκριμένη αναστάτωση στις σχέσεις της με τον σύζυγό της. Ναι. Ήταν οι μέρες που θα υποβαλόταν αίτηση διαζυγίου, θα γραφόταν κάτι τέτοιο. Ήταν η μέρα που είχε φύγει από το σπίτι. Συνδυάζουν με αυτά τα δεδομένα, συνδυάζουν ότι και η ίδια δήλωνε συχνά ψευδείς ασθένειες, ψευδώς όπως φαίνεται ασθένειες. Πήγαινε πολλές φορές στο νοσοκομείο, ερχόταν σε επαφή με ιατρούς, έχει μπει πάνω από 30 φορές στο νοσοκομείο, έχει επικαλεστεί προβλήματα υγείας ανύπαρκτα. Καταλαβαίνει κάποιος ότι όλα αυτά κάποια στιγμή θα συντεθούν προκειμένου να δώσουν μια τελική εικόνα. Μάλιστα, να πάμε και στην Άννα Κανδύλη. Ποια είναι η διαδικασία, Άννα, από εδώ και πέρα, και αν πλέον το ένταλμα σύλληψης ανοίγει τον δρόμο και για άλλες έρευνες, δεν ξέρω, σε κινητά, σε λάπτοπ, σε άλλα δεδομένα που μπορεί να υπάρχουν?
Βέβαια, βέβαια. Από τη στιγμή που θα πάει ενώπιον της ανακρίτριας, η ανακρίτρια μπορεί να διατάξει όλες τις πράξεις, mm-hmm. ό,τι νομίζει πιο πρόσφορο, για να δέσει βεβαίως και την κατηγορία. Να σου πω, Ράνια, ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, αύριο θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας. Αναμένεται να ζητήσει και να πάρει προθεσμία για να ετοιμάσει την απολογία της. Mm-hmm. Λογικά, μέχρι τη Δευτέρα, το αργότερο μάλλον μέχρι τη Δευτέρα, θα εμφανιστεί ενώπιον της δικαστικής λειτουργού για να πει τη δική της εκδοχή. Βεβαίως μετά ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Από τη στιγμή που βγαίνουν οι δικογραφίες για τα άλλα δύο παιδιά από το αρχείο, η ανακρίτρια θα εστιάσει και σε αυτά. Δηλαδή και σε αυτά τα στοιχεία που έχουν προκύψει τώρα με την Τζορτζίνα, σε συνδυασμό, θα κάνει την δική της έρευνα για να δει τι έχει γίνει και με τα άλλα δύο παιδιά. Υπενθυμίζω ότι είχαν μπει στο αρχείο γιατί δεν είχε προκύψει τότε όταν έγινε έρευνα εγκληματική οργάνωση, αλλά βεβαίως mm-hmm. τώρα τα στοιχεία, οι δικογραφίες αυτές θα ειδωθούν με ένα άλλο πρίσμα από τη στιγμή Βέβαια. Που είχαμε μια τέτοια εξέλιξη. Και να απαντήσω και σε ένα από τα ερωτήματα που έκανες προηγουμένως mm-hmm. στον Βασίλη, όσον αφορά την συμπεριφορά, δηλαδή αν εκτός από την ουσία που βρέθηκε, mm-hmm. έπαιξε ρόλο και η συμπεριφορά. Και κάτι άλλο, ναι, έπαιξε ρόλο και η συμπεριφορά. Οι πληροφορίες ναι. οι δικές μου λένε ότι στο ένταλμα σύλληψης, στην απόδοση της κατηγορίας και στο ένταλμα σύλληψης, στην έκδοση εντάλματος σύλληψης, έπαιξε ρόλο και η όλη συμπεριφορά της μητέρας, όλες αυτές τις μέρες και οι κινήσεις γενικότερα που έκανε όταν ήταν δίπλα στο παιδί, όταν ήταν δίπλα στην Τζορτζίνα, το πώς δηλαδή λειτουργήσε. Έπαιξε ρόλο και αυτό πλην αυτού που είπαμε, που πραγματικά είναι φοβερό, ότι δηλαδή βγαίνει το ένταλμα σύλληψης γιατί θεωρούν οι δικαστικές αρχές ότι από τη στιγμή που σκότωσε το ίδιο της το παιδί, είναι ικανή να σκοτώσει οποιονδήποτε. Λοιπόν, πάμε και στην Κατερίνα Νόντα. Εδώ και λίγη ώρα, λοιπόν, η μητέρα των παιδιών βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Κατερίνα, έχεις πληροφορίες αν έχει ανταλλάξει οποιαδήποτε κουβέντα με τους αστυνομικούς? Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Είναι ψύχρεμη? Δεν είναι? Εδώ και μισή ώρα λοιπόν έχει φτάσει εδώ στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Όπως είπαμε και πριν, μπήκε από την πίσω πόρτα. Δεν την είδαμε εμείς εδώ οι δημοσιογράφοι. Βρίσκεται λοιπόν εδώ και μισή ώρα με τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών της ασφάλειας. Δεν γνωρίζουμε αν έχει πει κάτι για την ώρα. Όμως ξέρουμε, Ράνια, ότι είναι λαλίστατη, συγκεκριμένα και στις συνεντεύξεις της. Και μάλιστα ήταν η ίδια η οποία έλεγε πριν τη σύλληψή της να έρθω μόνη μου στην Γαδά, να βρω τα στελέχη, να βρω την ασφάλεια και να απαντήσω ναι, στις πράγματι, σωστά ερωτήσεις. Μας το θυμίζεις, τώρα λοιπόν Κατερίνα. Ήρθε η δύσκολη ώρα για εκείνη να απαντήσει όλα αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα που θα της θέσουν για όλα αυτά τα οποία τα απάνθρωπα για τα οποία κατηγορείται. Μάλιστα, να σου πω κλείνοντας, Ράνια, ότι υπήρχε και μία πληροφορία εδώ στην ασφάλεια από μία μη κυβερνητική οργάνωση, η κυβερνητική οργάνωση Κλίμακα, η οποία είχε δώσει λεπτομέρειες, είχε δώσει πληροφορίες στους αστυνομικούς λίγο πριν τη σύλληψη της Ρούλας ότι έψαχνε τρόπους να βρει να αυτοκτονεί. Έτσι, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Συγγνώμη, δεν σε άκουσα. Να αυτοκτονήσει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και στον Απόστολο Βουλδή. Λίγο πριν τη σύλληψη. Ναι, να πάμε στον Απόστολο Βουλδή στην Πάτρα, να πάρουμε και από εκεί την εικόνα. Καταλαβαίνω, Απόστολο, ότι μαζεύεται όλο και περισσότερος κόσμος εκεί. Ναι, πράγματι, Άνια, μπορείτε να δείτε και την εικόνα. Είναι πάρα πολύς ο κόσμος ο οποίος έχει συγκεντρωθεί. Βρισκόμαστε ακριβώς μπροστά από το σπίτι στην Μπιζανίου 27. Εδώ, όπου πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται, έχει μπει μέσα και η μητέρα της κατηγορουμένης, της Ρούλας Πισπυρίγκου. Είναι και άλλοι δύο ή τρεις συγγενείς μέσα στο σπίτι. Είναι πάρα πολύς κόσμος συγκεντρωμένος, ο οποίος φωνάζει. Ντροπή, δεν μπορεί να πιστέψει ότι έχει γίνει ένα τέτοιο έγκλημα από μια μητέρα και μάλιστα ότι τους κοροϊδεύε, όπως έλεγε εδώ στη γειτονιά, τόσο καιρό πως δεν είχε συμβεί κάτι και όλα ήταν στη φαντασία και στα σενάρια που δημιουργούσαν κάποιοι. Παραμένουν εδώ, πρέπει να πούμε, πάρα πολλοί κόσμος. Η γειτονιά είναι ανάστατη, έχει κλείσει ο δρόμος από εκατοντάδες, μπορούμε να πούμε, που έχουν συγκεντρωθεί και όπως μας έλεγαν συνομιλώντας μαζί τους, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Εύχονταν να μην είχε συμβεί. Φαντάζομαι ότι αρκετοί από τους ανθρώπους που είναι εκεί τη γνώριζαν και προσωπικά.
Ναι, βεβαίως υπάρχουν παιδιά. Άνθρωποι οι οποίοι μένουν ακριβώς απέναντι, μένουν δίπλα από το σπίτι, την έβλεπαν, συνομιλούσαν μαζί της, μας είπαν ότι τους διαβεβαίωνε ότι όλα αυτά δεν ίσχυαν, ότι ήταν αθώα και θα αποδεικνιόταν, όπως δυστυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι κατηγορούμενοι. Παραμένει εδώ ο κόσμος και όπως βλέπουμε θα παραμένει για πάρα πολλή ώρα και να δούμε βεβαίως ποια θα είναι και μάλιστα, η εξέλιξη. Βλέπουμε από τις εικόνες που μας έχεις στείλει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Απόστολε, απλώς τώρα όπως παίρνουμε τις εικόνες μοιραία δεν μπορούμε να τηρήσουμε και όλους τους κανόνες ευγενίας. Είναι η μητέρα της κυρίας Πισπυρίγκου, την οποία την τραβούν μέσα στο σπίτι, διότι ήδη ο κόσμος έχει μαζευτεί απ' έξω και είναι πολύ έντονες οι αποδοκιμασίες. Ναι, η γυναίκα ήρθε τρέχοντας φορώντας μία κουκούλα στο κεφάλι, ένα φούτερ, χτύπησε την πόρτα και μπήκε κατευθείαν μέσα, την είδε ο κόσμος, έτρεξε προς αυτήν, πρόλαβαν, έκλεισαν την πόρτα και μάλιστα συνέχεια άρχισαν να χτυπούν την πόρτα και να φωνάζουν να βγει έξω από την αγανάκτηση που υπάρχει εδώ στον κόσμο για αυτό το φοβερό, το αποτρόπαιο έγκλημα που όπως φαίνεται έχει γίνει. Ναι, Βασίλη, θέλω να γυρίσω λίγο σε σένα, να ρωτήσω πρώτα απ' όλα πώς μπορεί να έχει προμηθευτεί την κεταμίνη, δεδομένου ότι μας ξεκαθάρισες ότι αυτή η ουσία δεν χορηγήθηκε από τους γιατρούς, αλλά δεν κυκλοφορεί και ευρέως, και αν η ίδια είχε γνώσεις για το τι ποσότητα να χορηγήσει, πώς να τη χορηγήσει, ώστε να επιφέρει αυτό που... Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Είχε κάνει σπουδές νοσηλευτικής σε μια σχολή. Μάλιστα και εκτελούσε χρέη γιατρού σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Γνώριζε λοιπόν από αυτά τα θέματα. Να πω ότι έχει δημοσιεύσει και αναρτήσει φωτογραφίες στο διαδίκτυο που κρατά ενέσεις για κάποιες ενέσεις που ήθελε να κάνει σε κάποια συγγενικά πρόσωπα ή στην κυρία στην οποία βοηθούσε που απεβίωσε. Το δεύτερο είναι όσον αφορά το ερώτημά σου πώς μπορεί να προμηθεύτηκε. Μία απάντηση μπορεί να είναι από το διαδίκτυο, γιατί οποιοδήποτε φάρμακο μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί από το διαδίκτυο και φαίνεται να υπάρχει αυτό το φάρμακο. Εξετάσαμε όμως, ήρθαμε σε μία επαφή με κάποιον ιδιοκτήτη φαρμακαποθήκης με τέτοιου είδους προϊόντα, κτηνιατρικά προϊόντα στη Βόρειο Πελοπόννησο, να μην πούμε αυτή τη στιγμή λεπτομέρειες, και ο οποίος όμως δεν θέλησε να μας δώσει οποιαδήποτε απάντηση, οποιαδήποτε διευκρίνηση, εάν έχει ρωτηθεί από την αστυνομία, εάν υπάρχει τέτοιου είδους ζήτημα, εάν μπορεί να είχε ζητήσει από αυτόν, δεν πήραμε καμία απάντηση. Ο πατέρας των παιδιών, Βασίλη, πώς μπαίνει σε όλη αυτή την εικόνα? Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα. Ο πατέρας αυτός αρνείται, διέψευδε κάποιο. Πώς να μην το ρωτήσεις, θέλω να πω, είναι μια το οποίο... τραγική κατάσταση, αλλά να θάβεις το ένα παιδί μετά το άλλο για λόγους που δεν είναι... Και να δηλώνει πεπισμένος για την αθότητα της συζύγου του και να δηλώνει εγγυητής ότι εγώ θα, αν το ήξερα θα έκανα κάτι και θα έπαιρνα τον νόμο στα χέρια μου. Ζητούμενο είναι και άλλο συγγενικό πρόσωπο, το οποίο είναι παρόν σε 2-3 φάσεις με αυτά τα επεισόδια των παιδιών, και η οποία επίσης εξεταστεί να δουν τι έχει αντιληφθεί ή αν γνώριζε κάτι ή αν έγιναν κάποια πράγματα ερήμην της.